Σας πω το εξής, το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο κάνει εσωκομματικές διαδικασίες με δημοψήφισμα, απόλυτα δημοκρατικές, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς δεν είμαστε ούτε ένα αρχηγικό κόμμα που ορίζει ο αρχηγός τους υποψήφιους, αλλά με απόλυτα δημοκρατική διαδικασία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε το φαινόμενο, και δεν είναι μόνο το θέμα της σταυροδοσίας, είναι το θέμα το παίξιμο που γίνεται με τις ημερομηνίες των εκλογών, το θέμα των μεταναστών που έρχεται τελευταία στιγμή. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι τελικά κάποιοι επιχειρούν να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού 5 λεπτά πριν το παιχνίδι. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι το θέμα του Σταυρού. Αν είδατε, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική η αναφορά μας στο θέμα της σταυροδοσίας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πραγματικά πρόβλημα να καθορίζουν τις τακτικές τους κινήσεις, διότι έγινε μια συνάντηση του κύριου Σαμαρά και του κύριου Βενιζέλου, χωρίς να συνενωθούν με τα υπόλοιπα κόμματα, προχωρούν σε αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό και άλλωστε υπήρχε και αντίδραση όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα. Η ουσία είναι, δεν μας δημιουργεί κανένα άγχος, δεν μας δημιουργεί. Εμείς έχουμε καθαρή τοποθέτηση όσον αφορά και τα θέματα της Ευρώπης και τα θέματα, εννοώ ότι υπάρχουν προφανώς διαφορετικές απόψεις, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το ολοκληρώνουμε και με την διακήρυξη η οποία θα βγει. Συνεπώς είμαστε πανέτοιμοι και θέλω να πω ότι οι ευρωεκλογές δεν θα έχουν μόνο την αντιπαράθεση στο τι άποψη έχει ο καθένας για την Ευρώπη. Κυρίως η ατζέντα των ευρωεκλογών θα είναι εθνική. Διότι το οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της χώρας που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο θα είναι αυτό που θα είναι το μεγάλο ερώτημα για τον κόσμο. Μάλιστα. Αν με την ψήφο του θα δώσει το μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Και αυτό λέμε εμείς. Μακρύ, με κουβέντα για να ολοκληρώσουμε.